Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για το πώς να ξεφορτωθείς το πεισματάρικο σωσίβιο που είναι τα τελευταία κιλά. Αυτό το σωσίβιο που δεν φεύγει με τίποτα. Μπορεί να χάσεις λίγα κιλά και να μπορείς να χάσεις τα τελευταία. Αυτό το βίντεο είναι για σένα αν ισχύει κάτι τέτοιο. Hey, γεια σας και φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ποιος είμαι. Ο Σαρούκλας. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για το πεισματάρικο σωσίβιο και πώς φεύγει αυτό το σωσίβιο. Οπότε αυτό είναι μια απορία που μπορεί να παίρνω κατά καιρού. ότι Σαρώ, έχω χάσει κιλά στο παρελθόν, έχω φτάσει τα, το, τον αριθμό καμπανάκι, ξέρω εγώ τα 100 ή τα 90 ή δεν ξέρω εγώ πόσα είναι για το καθένα. Για μένα που θυμάμαι ήταν 96 κιλά που ανεβαίνω και λέω Χριστός και Παναγία, τι είναι αυτό το πράγμα. Ε, και για το καθένα είναι διαφορετικό. Οπότε χτυπάς αυτόν τον αριθμό καμπανάκι, χάνεις τα κιλά, χάνεις 10 κιλά, 15 και κολλάς κάπου εκεί πέρα. Και δεν χάνεις αυτά τα τελευταία 5 ή 10 που σου έχουν ε, απομείνει. Οπότε, ξέρεις, μου λέει ο άλλος έχω χάσει κιλά στο παρελθόν, αλλά δεν ξέρω πώς να χάσω αυτά τα τελευταία 5-10 κιλά. Έτσι ήμουν κι εγώ, έτσι ήμουν κι εγώ. Κι εγώ έχανα, χτύπαγα τον αριθμό καμπανάκι και έπεφτα σε ένα βάρος, ας πούμε ήμουνα 80, 80 με 96. Απλά πηγαίνω, κατέβαινα και δεν μπορούσα ποτέ να χάσω αυτά τα τελευταία 5-10 για να ε, ε, φτάσω εκεί που θέλω, να μην υπάρχει πια το σωσίβιο και να έχω αυτή τη τριγωνικότητα, να έχω τους κοιλιακούς μου, να είμαι ωραίος. Τώρα, το τι έκανα ήταν, για παράδειγμα, κάθε φορά έτσι ήταν τη μια καινούρια δίαιτα παλιά είχα κοροδέψει ας πούμε, τη δίαιτα των μονάδων. Υπάρχει η υπάρχει πατροπαράδοτη, μποντιμπιλτερίστικη δίαιτα κοτόπουλο ρύζι. Υπάρχει η διαλυματική νηστεία. Υπάρχει η κετογονική διατροφή. Υπάρχει η vegan διατροφή, να χάσει κιλά μέσω βιγανισμού. Υπάρχει. Τι άλλο υπάρχει. Τάχα μου. Τώρα ποιο είναι τη μόδα, ότι πρέπει να τρως με βάση. Ότι να μην μετρά τίποτα. Απλά τρως όσο πεινά και αυτό θα σε αδυνατήσει. Ωραία. Και κάθε φορά υπάρχει και, μια νέα φάση. Οκ. Τώρα, ε, Αυτέ οι νέε δίαιτε, έτσι. έτσι. έκανα κι εγώ. Έκανα διαλυματική νηστεία, έχανα τα κιλά και μετά σταματούσα και πήγαινα και έκανα, α πούμε, αντί, ας πούμε, το 16-8 και πήγαινα και έκανα 24. Και αυτό δεν δούλευε ή δούλευε για λίγο και μετά σταματούσε να δουλεύει και έλεγα, ωραία, α ε, ας δοκιμάσω και το. Και έχανα δύο κιλά και τα ξανά έπαιρνα. Και έλεγα, ας δοκιμάσω πά, αυτό, ας δοκιμάσω το ένα, ας δοκιμάσω το άλλο. Μέχρι να βρω αυτό που δουλεύει, έτσι. Και ήταν ένας ε, ένα από τον κύκλο μου τέλο πάντων που ήταν ωραίο, ήταν γραμμωμένο, δεν είχε τη μηικότητά μου αλλά είχε τη γράμμωση που δεν είχα πετύχει ποτέ. Και του λέω ε, πώ και πώ και λέει: Πήγα σε αυτόν τον τύπο ε, και με βοήθησε. ωραία. Πήγα και εγώ σε αυτόν τον τύπο και του λέω: Φίλε, εντάξει, ε, πέταξε το εγώ μου, έτσι. Ε, λέω: Εντάξει, θα γίνει μαθητή τώρα σαρό. Και του λέω: Λοιπόν, λέω α, το και το. Και μου λέει: Ωραία, λέει Αυτό ήταν σε ένα γυμναστήριο έτσι χαλαρά. Ε, ούτε famous ούτε τίποτα. Έτσι. Απλά εγώ είδα ότι δούλεψε για τον άλλονα και λέω α δοκιμάσω γιατί προσπαθώ καιρό. Δεν έχει δουλέψει για μένα. Μπήκα στη σκέψη, α πούμε, να το δοκιμάσω. Και μου λέει, ωραία, λέει, ε, αυτό ήταν φάση παλιά σχολή. Bodybuilding, κοτόπουλο και ρύζι. Ωραία. Μου λέει, ωραία, λέει, πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, 7 γεύματα, κοτόπουλο και ρύζι. Ε, λέω, μια ψυχή που είναι να βγει, θα βγει. Κάνω αυτή τη διατροφή, τέλο πάντων. Περνάει κανένα μήνα. Και Θυμάμαι, δεν είχα χάσει, καν... είχα χάσει μισό κιλό στο μήνα αυτό ή δεν είχα χάσει τίποτα, κάτι τέτοιο. Και πάω πίσω σε αυτό να μου λέει, έλα σε ένα μήνα, ξέρω εγώ. Πάω πίσω σε αυτό να του λέω, δάσκαλε, ε, δεν δουλεύει αυτό, μάλλον πρέπει να δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Και μου λέει, καλά, είσαι χαζό, μου λέει. Λέω, γιατί. <laughs> λέει, δεν το παρατά, λέω, όταν δεν δουλεύει κάτι, δεν το παρατά. Απλά βλέπει τι δεν δουλεύει και το διορθώνει. Λέω, α, α, λέω, κοίτα να δει, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό. Ε, και μου λέει, ωραία, δοκιμάσουμε, ξέρω εγώ, μικρότερε μερίδε. Το δοκιμάζουμε και Έγινε το, το τρελό, το τραγικό. Έχασα, ξέρω εγώ, κανένα κιλό. Και μετά έτσι μπήκα στο νόημα ε, και έχασα και και, και, και. και έφτασα, ας πούμε, ένα, ένα, ένα φυσικό που δεν είχα φτάσει ποτέ. Ωραία, δεν είχα, δεν είχα πετύχει αυτή τη γράμμωση πετύ, που πέτυχα πριν τρία-τέσσερα χρόνια, αλλά ήταν ένα έτσι. πήγα ένα επίπεδο παραπάνω από εκεί που ήμουνα. Έτσι και με βοήθησε αυτό αρκετά. Και στον τρόπο σκέψη. Ε, και ε, μετά το σκεφτόμουν και το ξανασκεφτόμουν και συνειδητοποίησα ότι, κοίταξε, α πούμε. Παίζει. Ε, τι να πω, παίζεις ποδόσφαιρο. Ωραία. Και είσαι Β κατηγορία και θε να πα Α. Εάν προσπαθεί να πα Α κατηγορία και δεν καταφέρνει, ε, θα, θα αλλάξει άθλημα, το γυρίσει στο μπάσκετ. Όχι. Απλά προσπαθεί να, να, να παίξει πιο καλά, ε, να, να ανέβει κατηγορία. Έτσι. Α πούμε, άμα σε, τρέ, τρέχει, κάνει μαραθώνιο και παίρνει το. Βγαίνει τρίτο. Για να βγει πρώτο, δεν, δεν το γυρνά στο κατοστάρι. Απλά Γίνεσαι καλύτερο στο μαραθώνιο. Οπότε, με την ίδια λογική, αυτό που έκανα την τελευταία φορά είναι ότι απλά αυτή τη φορά θα δω ε, όταν κολλήσω στα κιλά, να δω τι φταίει, θα το διορθώσω και θα ξαναπροσπαθήσω. Δεν θα το παρατήσω, να, δω, να βρω κάτι άλλο που δεν δουλεύει. Γιατί? Γιατί είχα χάσει ήδη 10 κιλά, 20 κιλά μέσω ε, διαφορετικών ε, τρόπων. Οπότε ήξερα ότι αυτοί οι τρόποι δουλεύουν και έβλεπα άλλα άτομα που πετύχαιναν αυτό το στόχο με αυτού του τρόπου. Οπότε, αυτό ήταν αρκετό για μένα για να δω ότι όντω δουλεύει αυτό το πράγμα. Έτσι. Ε, και, και το ίδιο. Και αυτό το φέρνω πάλι πίσω σε σένα. Ότι, κοιτάξτε, μου λέει άλλο Σαρό, Έχω χάσει 10 κιλά και τώρα θέλω να χάσω τα υπόλοιπα 10. Αλλά έχω κολλήσει. Θέλω να, δω, ε, να, να βρω κάτι που να δουλεύει. Και το ζήτημα δεν είναι τόσο ότι δεν δουλεύει αυτό που έκανε, το ζήτημα είναι ότι μάλλον κάπου το χάνει. Ε, πρέπει να το διορθώσει και απλά να ε, συνεχίσει να χάνει κιλά. Δηλαδή, γίνεται πιο δύσκολο άσχετα με το τι διαλέγει. Έτσι. Οπότε αυτό είναι το ηθικό δίδαγμα. Όλες οι μεθόδοι ε, δουλεύουν, κάθε μία έχει τα θετικά της και τα αρνητικά της ε, και απλά θα γίνεται πιο δύσκολο κάθε φορά όσο πιο πολλά κιλά χάνεις. Τα τελευταία 2-3 κιλά είναι και τα πιο δύσκολα. Τα πρώτα 5-10 ναι είναι ένα challenge αλλά δεν έχουν καμία σχέση με τα τελευταία 5-10 σε βαθμό δυσκολία. Ό,τι και αν διαλέξει. Ο, ε, ο Μαραθώνιος έχει τα δικά του θετικά και αρνητικά σε σχέση με το κατοστάρι. Το ποδόσφαιρο έχει τα ιδιωτικά του θετικά γενετικά σε σχέση με τον μπάσκετ και πάει λέγοντα. Έτσι και οι δίαιτες, οι μεθόδοι κλπ. Εντάξει? Τώρα, το να βρει τι φταίει και να το διορθώσει φυσικά και είναι. Αρκετά δύσκολο. Αλλά αυτό είναι που πρέπει να λύσει για να πα στο επόμενο επίπεδο. Έτσι. Εάν το λύσει, είναι ένα μικρό πρόβλημα μπροστά σου. Εάν το λύσει, απλά θα πετύχει αυτό που πάντα ήθελε. Οπότε αξίζει να κάτσει, να ασχοληθεί, να δει τι τη φταίει, να διορθώσει και απλά να πα παραπέρα, παρά να πει από το ένα πράγμα στο άλλο. Ε, αυτά τα άτομα τα αποκαλώ και βατραχάκια αποτυχία. Που απλά πηδάνε από το ένα πρόγραμμα στο άλλο ε, χωρί καμία ουσιαστική αλλαγή και διαφορά. Οπότε, ε, εάν θε να σταματήσει να σε βατραχάκια αποτυχία. Ε, Πάτα το link κάτω στην περιγραφή, δες το δωρεάν μου σεμινάριο. Το πρώτο μάθημα είναι δωρεάν. Το, το, πρόγραμμα λέγεται 10, 10 κιλά αντίο. Okay. Είναι ακριβώ βήμα προ βήμα. Τι να κάνει μέσα σε 12 εβδομάδε για να χάσει 10 κιλά. Το πρώτο μάθημα είναι δωρεάν. Τσεκάρε το, κάτω το link στην περιγραφή. Τώρα μου πει, εγώ έχω 8 κιλά να χάσω. Οκ, okay. σταματά πιο νωρί. Έχω 5 κιλά να χάσω, σταματά τα 5 κιλά. Έχω 20 κιλά να χάσω. Οκ, okay. το κάνει αντιγραφή επικόλυση. Εντάξει, οπότε αυτό είναι το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σα άρεσε. Εάν ξέρετε να κάνετε κουμπό στο like, εγγραφή, πείτε μου τι άλλο θα δείτε στο σχολείο. να να και πίσω.